Νέα φωτιά στην πολιτική σύγκρουση και την τραγωδία των τεμπών έβαλε ο Παναγιώτης Τερεζάκης. Με δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ αποκάλυψε ότι τους επίμαχους διαλόγους της μοιραίας βραδιάς είχαν λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όχι μόνο εξουσιοδοτημένα στελέχη αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης του οργανισμού, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του για αλλοιωμένα ηχητικά. Μοντάζ, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει και μπορεί να έχω καταλάβει και λάθος, ότι κάποιο κομμάτι της συνομιλίας κόπηκε από το σύνολο των συνομιλιών που έχουν γραφτεί. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ποιος το έκοψε και γιατί το έκοψε. Ο κύριος Τερεζάκης έδειξε τους δημοσιογράφους πίσω από τους μονταρισμένους διαλόγους. Τον διάλογο αυτό είναι υπαρκτός. Έχει γίνει, μπορεί να μην έχει δοθεί ολόκληρος. Να έχουν κοπεί κομμάτια και να έχουν μπει. Αλλά αυτό θα πρέπει ίσως οι δημοσιογράφοι που κάνανε αυτό το ρεπορτάζ να εξηγήσουν αν κόψανε, δεν κόψανε, πέραν του αν το έχουν πάρει. Αμήλικτα είναι τα ερωτήματα που εγείρονται μετά την επίσημη παραδοχή Τερεζάκη για μονταζιέρα στα Τέμπη, καταγγέλει Κουμουνδούρου, με τον Στέφανο Κασελάκη να ασκεί δρυμία κριτική κατά του Πρωθυπουργού. Είναι δυνατόν να μην έχει γνώση το Μέγαρο Μαξίου για τον Μπάζωμα όταν είχε γνώση για τη μονταζιέρα? Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί προφανώς κάποιος έδωσε την εντολή για αυτή τη συγγραφή. Αν είσαι κοφαντία, είναι κύριε Μητσοτάκη. Απαντήστε. Είχατε γνώση για τον Μπάζωμα πριν γίνει, ναι ή όχι? Ο ελληνικός λαός δικαιούται να έχει αυτή την απάντηση επιτέλους. Αν υπάρχει ζήτημα διαρροής, που μπορεί να υπάρχει, αν υπάρχει ζήτημα οποιοδήποτε, να το ερευνήσει η δικαιοσύνη και το ερευνά. Καμία από αυτές τις έρευνες δεν επιβεβαιώνουν καμία από τις θεωρίες συνωμοσίας της αντιπολίτευσης. Τους νοιάζει να πολιτικοποιήσουν ένα τραγικό δυστύχημα, να εκμεταλλευτούν τον πόνο των ανθρώπων και να κάνουν ευρωεκλογές με καμπάνια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αποκαλυπτικές τις δηλώσεις Τερεζάκη και δεσμεύτηκε για τιμωρία των υπευθύνων. Έχουμε χρέος και θα κάνουμε ό,τι περνά από τα χέρια μας για να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας και αυτού του αδίστακτου σχεδίου χειραγώγησης στη δικαιοσύνη. Η ανάκριση κινείται στη βάση ενός καθαρού ηχητικού ντοκουμέντου. Μάλιστα. Επομένως, η ανάκριση δεν κινδύνευσε να παραπαλανθεί σε οποιαδήποτε στιγμή από κάποιο άλλο υλικό. Η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ ότι υπήρξε παραποίηση και διαρροή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων του εγκλήματος των Τεμπών θέτει ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το πώς, από ποιους και με ποιον εντολή έγινε αυτή η παραποίηση και διαρροή. Επιχειρείτε γιατί φοβάστε να συγκαλύψετε το έγκλημα στα Τέμπη. Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Τερεζάκη, έτσι, εισαγγελέας θα παρεμβεί. Έναν πρωθυπουργό να αναλαμβάνει δράση από το πρώτο δευτερόλεπτο και να δίνει εντολές συγκάλυψης. Ο καταπέλτης για την τραγωδία των Τεμπών ήταν για μία ακόμη φορά η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση, που ερευνά την αμαρτωλή σύμβαση 717. How many tragedies like the one in Tempe do we need to understand that corruption eventually kills? We made an indictment against 23 officials. Unfortunately, we couldn't make any investigation against some former members of the government. And we criticize this provision. Nothing personal, it's about the compliance of the national legislation with the EU regulation.